με την Ομόνοια στη σέντρα. Ευχή όλων να δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Νταμπό πιο πίσω, ευκαιρία για σουτ. Θα πραγματοποιηθεί από τον Σπόλιαριτς πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Φαμπιάνο. Το γέμισμα περνάει για τον Λέτσαξ. Ωραίο άδειασμα με το δεξί το σουτ του Λέτσαξ. Η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει σε κόρνερ. Νταμπό κρατάει, κερδίζει εν τέλει ο Νταμπό και πάει να μπει στην περιοχή. Από πλάγια το γύρισμα, η προβολή, η μπάλα στα δίκτυα. Στο 26-1-0 ο Απόλλων. Να δούμε αν είναι αυτόν γκολ. Κοιτάξτε εδώ, έκανε όλη τη δουλειά μόνος ο Νταμπό. Πήγε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα, έγινε η προβολή εκεί. Να δούμε αν είναι από το Χούμποτσαν που η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Ξανά εδώ, όντως από τον Χούμποτσαν η μπάλα φαίνεται να καταλήγει στα δίκτυα για το 1-0. Εδώ βλέπουμε πως κέρδισε προηγουμένως το κόρνερ η Ομόνοια με τον Ντίσκερο να μπαίνει στην περιοχή να δοκιμάζει το σουτ. Μπροστά η Ομόνοια που φαίνεται να ξυπνάει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ευκαιρία για το 1-1, το σουτ έξω. Ρομπέρς, ωραία η πάσα για τον Ζράντι. Έχει χώρο ο Ζράντι, το σουτ, η μπάλα έξω. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων τρέχει να προλάβει ο Λοΐζου. Αφήνει πίσω για τον Κίκο. Ωραία για τον Ντίσκερουντ. Χαμηλά Τσέποβιτ στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται σώζει ο Γιωβάνοβιτς. Μόλις 6 κερδισμένα για τον Απόλλωνα, 15 για την Ομόνοια. Εδώ ένα λάθος που πάει να γίνει ο Φαμπιάνο. Το 2-0 από ένα τραγικό λάθος. Ο Γιάνκα θα σκοράρει. Ο Λέτσαξ έκανε το λάθος. Ο Γιάνκα το εκμεταλλεύεται και η Ομόνοια με δικά της λάθη δίνει το δικαίωμα στον Απόλλωνα να πάει στο συν 2 και να κάνει το 2-0 στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Κοιτάξτε εδώ, ο Λέτσαξ, κακό γύρισμα. Ο Φαμπιάνο πήγε να διώξει, ο Γιάνκα με την κόντρα υποφελήθηκε εκεί και η μπάλα του στρώθηκε λουκούμι για να την στείλει στα ανυπεράσπιστα δίκτυα του Φαμπιάνο και να κάνει το Απόλλων 2, Ομόνοια 0 και να βάλει φωτιά στην κερκίδα των φίλων του Απόλλωνα. Για να δούμε τον Απόλλωνα ξανά, το σουτ που γίνεται έξω. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 3-0. Προϋποθέσεις εδώ με τον Ήλιεβ να μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα ο Φαμπιάνο με διπλή επέμβαση. Να βλέπει τον Λέτσαξ ο οποίος ανεβαίνει, έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα χαμηλά θα πέσει και θα μαζέψει ο Γιωβάνοβιτς. Χαμηλά για τον Κίκο, Κίκο το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Σφυρίζει ο Χριστοφόρου. Ο Γάλλος εκτελεί και φαγιά του Ντίσκερου. Μεγάλη επέμβαση του Γιωβάνοβιτς. Το σουτ του Γιάνκα, η κόντρα στον Παναγιώτο καταλήγει στον Φαμπιάνο και τέλος στον ντέρπι. Καταλήγει στην Ομόνοια, μεγάλη νίκη, στην Απόλλωνα, με συγχωρείτε, μεγάλη νίκη με 2-0 απέναντι στην Ομόνοια.